Λοιπόν, Λουί, την εβδομάδα πήραν κάποια σχόλια επειδή τρόλαρα την παραγωγή την προηγούμενη και yeah. είπε μου ήταν άδικη ήταν, ήταν άδικη το τρολάρισμα διότι δεν είχε δεμένει κλακέτες και είμαστε φτηνή παραγωγή γι' αυτόν την εβδομάδα έχουμε και κλακέτα και ξεκινούμε Φίλοι και φίλε, στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Φίλιο Χριστοδούλου. Ο κύριο Χριστοδούλου διατέλεσε πρόεδρο τη Ομοσπονδία Αντισφαίριση Κύπρου επί 35 χρόνια από το 1982 μέχρι το 2017, τη οποία είναι πλέον επίδημο πρόεδρο, ύστερα αποφάσιν του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ομοσπονδία μετά από την αποχώρηση του από τη θέση του Προέδρου. Το 2002 διε, ε, εκλέχθηκε μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αντισφαιρήσεω και Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΙΟΣ θέση τη οποία επανεκλέχθηκε για πέντε τριετίε μέχρι και το 2017. Για τι ε, πολύτιμε υπηρεσίε του, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Σύνδεση τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τον ανακήρυξε διαβίου σύμβουλων τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, Life Counselor, και ακόμη διετέλεσε ταμείο τη Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για πέντε συναπτέ θητείε από το 1984 μέχρι το 2004 και επίση διετέλεσε μεταξύ του 2001 και 2003 μέλο τη Εθνική Επιτροπή Αντιτόπιν Κύπρου ω εκπρόσωπο τη Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ε, κύριε Φίλιο, να σε καλωσορίσουμε στο HPO Sports. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο. Είναι χαρά μα και τιμή μα που σα έχουμε κοντά μα δεν ξέρω αν αφήσατε τίποτα πίσω από τη... τόσα χρόνια προσφορά σα στο άθλημα και στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Ε, ε, νομίζω είπετε αρκετά και με αντιπροσωπεύουν. ε, ναι. Να καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Φίγιο. Τον έβλεπα που ήμουν παιδάκι να παίζει στο Fit Club εγώ. Ε, και τώρα, ε, 12 χρονών τότε που έβλεπα που είχα γνωρίσει πρώτη φορά. Αλλά πάντα ήταν...

Είχαμε καλέσει και τον κύριο Δράκο για το στίβο διότι κάποιοι άνθρωποι μέσω που την παρουσίαν τους και την ιστορίαν τους έχουν προσφέρει τόσα πολλά στο άθλημα και συνηθίζω όταν αποχωρούν να τους ξεχνούμε. Ας το πω έτσι. Το γιος πεσούσες λένε. Κάνουμε τη δύναμη μας. Απλώς θέλαμε να τούτε όλη την πορεία και πώ αναπτύχθηκε το άθλημα μέσα από τη δική σας την πορεία τόσα χρόνια ε, να, μας, να μας πείτε πέντε πράγματα για να γνωρίσει και ο κόσμος ε, πού ήταν το δεκαετία το 80 το άθλημα, πού βρίσκεται σήμερα ε, είχαμε ε, ε, μια ανάπτυξη και λόγω της παρουσίας του Μάρκου του Μπαγδαντή, αλλά να μα τα πείτε εσεί αρχίζοντα πώ αποφασίζετε να ασχοληθείτε με τη αντισφαίρεση. Είναι αλήθεια, αγαπητέ Νίκο και Λούι, ότι όταν άρχισα να παίζω τέννη το 1965 περίπου, διαπίστωσα στο Field Club ότι υπήρχαν πολλά κενά και στη διοίκηση και στι εγκαταστάσει. Απλώς για να σας πω ότι το Field Cup όταν ήμουν εκεί τότε είχε μόνο τέσσερα γήπεδα. Και η αγωνία μας εμάς ήταν η ανάπτυξη. Για μένα όταν μπήκα πλέον στα, στα διοικητικά του Field Club και κατέληξα πρόεδρος μέχρι το 1982 ήταν η ανάπτυξη του αθλήματος. Και πραγματικά σε αυτά τα 15 χρόνια έγινε πολλή δουλειά. Γιατί αμέσως ξεκίνησα εισαγωγή Άγγλων προπονητών στο Field Club. Θυμάσαι Λούιν, δεν ξέρω αν τον πρόλαβε τον Γκόρτον Ράμστεν. Νομίζω Ramsten, Αγουστά, δεν τον είχα ναι. να προλάβει. Και στη συνέχεια αρχίσαμε την κατασκευή γήπεδων. Από τα τέσσερα κάναμε δύο το κεντρικό γήπεδο, Δύο ακόμη ε, στην, ε, μαζί με το 4, και ακόμη δύο στη βόρεια πλευρά. Δηλαδή, συνολικά κατορθώσαμε να έχουμε 9 και σήμερα έχουμε 10 γήπεδα στο φίλκι. Κάτω στου 30 έχει 10 γήπεδα. 10 ναι. γήπεδα ναι. έχουμε ναι. εκεί. Εγώ θυμόμαι 4, 8, άρα πρέπει να γίνει ένα γάδο που τότε που. Ναι, σωστά. Που και με αυτή την ανάπτυξη δεν μπορούσαμε να έχουμε άλλα πλέον, διότι το, το τμήμα αρχαιοτήτων. Δεν μα θα... να ρωτήσω γι' αυτό. Ναι. Έχουμε συμβόλαιο με το τμήμα αρχαιοτήτων μέχρι το 2050. Επιχειρούν κάπου κάπου ότι εμποδίζουμε τα τείχη, του τουρίστε να δουν. Αλλά πιστεύω εγώ ότι με την ανάπτυξη εκεί του αθλήματο και ο κόσμο έρχεται και ξένοι και τα διεθνή πρωταθλήματα που κάνουμε προβάλλουμε και τα ενετικά τείχη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η, η θητεία μου στο Φιλ για 15 χρόνια άφησε ότι υπάρχει ανάπτυξη. Ποιο το έφερε να τη στην Κύπρο, διότι δεν είναι ένα θέμα. Άθλημα... Πολύ σωστή ερώτηση. Το, όταν ήρθαν οι Άγγλοι το 1900 και εγκατέστησαν διοικητέ σε όλε τι πόλει, όπω είναι η έπαρχη που έχουμε σήμερα, ο κάθε διοικητής σε κάθε επαρχία σπίτι του έκανε γήπεδο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε δειλά δειλά να παίζουν στα σπίτια των αρμοστες αρμοστέ ονομάζονταν αυτοί, έπαιζαν εκεί. Σιγά σιγά γίνεται το field club, η Λάρνακα η οποία και εκείνη η παλιά, και είναι ένας παλιός ομίλος, και εξάπλωσε το Sporting Club Λεμεσού, όπω θυμάστε, εάν θυμάστε, είχαν ένα μόνο γήπεδο στον κήπο. Εγώ το έφτασα το 1982. Υπάρχει ακόμα το γήπεδο. Ναι, εκεί. Και... Νομίζω ότι με τώρα, είναι με 20 <laughs> 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 <ή τσιμιέτων>, κάτι. Ωραία, <laughs> ναι. Αλλά ανεπτύχθηκε στο Sporting Club Λεμεσού. πολύ καλά. Έχει πολλά γήπεδα τώρα. Και ο όμιλο αμοχώ του, δυστυχώ μετά από την προσφυγοποίηση προχώρησε πολύ ώρα και έγινε ένα θαυμάσιο όμιλο εκεί με γήπεδα, πλέξι paved και δεν έχει να δουλέψει τίποτα. Και νομίζω Λε... πλέον και γεμίσαμε και πάρα πολλές ακαδημίες. Πολλά... Μπράβο. Λοιπόν τα τέσσερα κλαμπς έγιναν η πάφος εξελίξηκε επί θητείας μου που ήμουν στην Ομοσπονδία, το παραλίμνη, διότι χάσαμε την αμόχωστο. Και εκεί που είχαμε 5-6, σήμερα είμαι ευτυχή να σα πω ότι είναι 20. 20 είτε ακαδημίε ονομάζονται, είτε ο ΚΟΑ με τη νέα νομοθεσία θέλει να τα ονομάζουμε σωματεία. Είναι αυτό που θα έλεγα, διότι δεν είναι ιδιωτικέ ακαδημίε οι περισσότερε. Ακαδημίε, ναι. Ναι, προ τα έξω βγαίνουν σαν να είναι ιδιωτικέ ακαδημίε. Ενώ δεν είναι όπω τα, τα, σωματεία ιδιωτικές. και ο Μίλου. Ναι έχει πολλέ ακαδημίε ιδιωτικέ. Αλλά οι όμιλοι ή και σωματεία τώρα που ονομάζονται με την νέα νομοθεσία είναι τα μεγάλα. Όπω το, το Field Club, η Λάρνακα, η, το Sporting Club, η Αμόχωστο, η Επάφο, το Παραλίμνη, έχουν μετονομαστεί σωματεία τούτα. Η Ακαδημία, α πούμε, η Ροδότου, έμεινε η Ακαδημία Ροδότου. Ναι, όπως... ναι, 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 ναι. <σχει> το advantage που έχει ο Λεοντή. Ναι. Και το Taste Masters το English School. Ναι. Α, αυτά τώρα πρέπει να ονομάζονται να, να γραφούν στα σωματεία με βάση την ναι, νέα νομοθεσία. Κανονικά ναι. Κανονικά ναι. 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 ναι, ναι. Πρέπει να γραφούν. Αλλά σκεφτού <σχει> <σχει> 20, πόση εξέλιξη είναι. Τώρα... Ναι. 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 Και Εγώ πόσοι σημαίνει... Το πιο καλό όμω είναι η μαζικοποίηση. Νίκο και Λούι. Η μαζικοποίηση την οποία πετύχαμε. Σήμερα να λέμε ότι έχουν ταυτότητα στις Ομοσπονδίες περίπου 3.500 και κάθε όμιλος, κάθε σωματείο όπω το λέμε, έχουν 100 μέχρι 200 παιδιά. Ο Ελεόν, το Φίλκλα, η Λάρνακα, όλοι αυτοί μαζεύουν παιδιά και η ανάπτυξη είναι ραγδαία. Δηλαδή πετύχαμε τη μαζικοποίηση, την ανάπτυξη στη βάση ω αποτέλεσμα τούτων, αρχίσαμε να επιδιώκουμε την ανάπτυξη στην κορυφή για πρωτοαθλητισμό. Ναι, σίγουρα όταν αυξάνει τη βάση, αναμένει αναμένεις, το... αναμένεις κάποιο. ότι κάποιο θα έχει όλο το, ναι. το ψυχοσωματικό μπακέτο, όπω η να λέω. Κάτι μάλιστα. που ακούω να γίνεται ότι πολλά παιδιά πιάνουν υποτροφίε για να σπουδάσουν που ακόμα και να μην καταφέρουν ε, να παίξουν τέννη. να του διάδω τέννη του την. την... Είναι απίστευτο πόσα παιδιά πήγαν στην Αμερική με υποτροφίες ε. όπως ο Πέτρος ο Χρυσοκός ο Λευτέρης ο Νέος η Ελένη Λουκά η Φλωρεντία Χατζηγεωργίου. μιλούμε για δεκάδες και αυτό είναι ένα μεγάλο μια μεγάλη εξοικονόμηση συναλλάγματος από πλευρά του νησιού δηλαδή όταν έχω 12 παιδιά να σπουδάζουν στην Αμερική λόγω τέννη, υποτροφίε δηλαδή, για μα αντιλαμβάνεστε πόσε χιλιάδε ναι. δολάρια θα στέλναμε στην Αμερική. Τώρα κύριε Φίλια, μιλά από την ιδέα σου, σαν πρώην τραπεζικό υπαλλήλο, σκέφτεσαι <laughs> το, το τραπεζικό, το χρηματοπιστωτικό. <laughs> Είδα να συνδυάζεται η οικονομία. Η <laughs> οικονομία. <laughs> Εντάξει, να <laughs> ότι επιμείσαμε και για τον Πέτρο και για τον Ελευθερή, για τον, ελευθερή, τον νέο, ότι οριακά είναι τα καταφεράμε. Ναι, τρεμένο... θα το αναφέρουμε πάρα κατώ. Α, υπάρχει. <laughs> ναι, ναι, <τρεμένοι>. να... <laughs> λοιπόν, φεύγοντα από το Field Cup τη 15 αιτία μου, είχα εκλεγεί το 82 στην Ομοσπονδία. Εκεί όταν πήγα η Ομοσπονδία, και αυτό να το... θέλω να το επισημάνω, και να το προσέξετε, η Ομοσπονδία ήταν σε έναν μικρό γραφειάκι έναν επί έναν στο Field Club και σε ένα συρταράκι δύο ίντζες επί δύο. Δηλαδή όσες κόλλες είχαν και μέσα ήταν η Ομοσπονδία. Οπότε εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι είναι τούτο πράγμα. Αμέσως επειδή είχα την, την τύχη να είμαι και τα μία στην Ολυμπιακή και με τον Γύρω Λαζαρίδη συνεργαστήκαμε και όταν πήγα στην Ολυμπιακή, οι Ολυμπιακοί εστεράζονταν στα γραφεία του Παρασκευαίδη, διότι ο Χατζιωσήφ ο Μακαρίτη δούλευε εκεί. Οπότε είπαμε με τον Κίκη, φτάνει πλέον να είναι θέμα αξιοπρέπεια, να πάμε να πάρουμε ένα μεγάλο κτίριο, να στεγάσουμε και τι ομοσπονδίε. Έτσι και έγινε λοιπόν. Η ανάπτυξη έγινε και στην Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Ομοσπονδία. Οπότε στεγαστήκαμε μαζί με την Ολυμπιακή Επιτροπή. Με ένα γραφείο και ένα σιρτάρι. Είχα ακούσει για την Ολυμπιακή Επιτροπή όταν άρχισε εδιμι... να, να δημιουργείται. Το 1984, ναι. Ε, ε, πριν, πριν όταν δημιουργήθηκε, πριν, που ήταν ακόμα εποχή Μακαρίου. Είναι, ο, είναι... Δημητριάδη ήταν ο πρώτο πρόεδρο. Ναι, ναι, μου έλεγε την ιστορία ο κύριο Τόδο Σεωδοσίου που δεν Μα, είχαν ένα γραφείο να ναι. στεγαστούν ναι. Ολυμπιακή Επιτροπή. Ε, λοιπόν, ε, βλέπω την Ομοσπονδία με τέσσερι πέντε Για μένα ήταν απαράδεκτο. Ξεκίνησα αμέσω. Στη Διεθνή Ομοσπονδία αμέσως ενεκρίθηκε η Ομοσπονδία μας full member, πλήρες μέλος, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία το ίδιο, μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής και ξεκινήσαμε σιγά σιγά και με τον ΚΟΑ αναζήτηση κοντιλίων για ανάπτυξη του αθλήματος. Ε, εκεί που είμαστε μόνοι μας και ελάχιστοι, σιγά σιγά με τα χρόνια, μαζικοποιείται, αναπτύσσεται, οι σχέσεις διηγητικά πήγαμε πολύ καλά με τον ΚΟΑ, με την Ολυμπιακή Επιτροπή και με, με, τη Διεθνή Ομοσπονδία και την Ευρωπαϊκή. μεσολάβησαν η εκλογή μου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή είναι η ανώτατη ομοσπονδία στον κόσμο. Και όταν είχαμε εκλογέ, όπω έχετε αναφέρει προηγουμένω, επανεκλεγήκα τέσσερι-πέντε φορέ. Ε, είχα να αντιμετωπίσω αντιπάλου Ισπανία, Αγγλία, Ελβετία κλπ. Και το πετύχαινα. να φανταστείτε ότι ο Έλληνα αντιπρόσωπο το δοκίμαζε συνέχεια και ούτε καν εκλέγεται. Όπω και πολλοί άλλοι γνωστοί. Είχα την τύχη εγώ δεν ξέρω, να, να εκλέγομαι. Να χαίρεσαι εμπιστοσύνη στον υπολείπο και η ανάπτυξη των σχέσεων και τα λοιπά. Ναι, το networking που κάνεις ναι. έχει μεγάλη σημασία. Όλα αυτά με βοήθησαν, να βο... με βοήθησαν ενώ είχε αντίκτυπο στην ανάπτυξη του τέννιστου στην Κύπρο. Στην Κύπρο ναι. Αναπτύσσουμε λοιπόν το τέννι στα κλαμπς, αναπτύσσεται η ομοσπονδία εκεί που ήταν ανύπαρκτη και με το καλό φτάνουμε το 1989 όταν είμαστε σε πολύ καλέ σχέσει να γίνεται η πρώτη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκή στη Λευκοσία και επί εποχής μου εμένα έγινε αιτία να αλλάξει όλον η όλη διαδικασία της διεξαγωγής των διότι εγώ τους διοργάνωσα στο, στο Χίλτον μετά τις δεξιώσεις, μετά τις εκτρομές ε, ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή λέει: Μα εμεί πηγαίναμε σε ένα γραφείο, α πούμε, σε μια πόλη να κάνουμε την κεντρική σφαίρα και φεύγαμε. Εσύ, φίλοι, τι μα έκανε. Ε, έχουμε το σαν Κύπριο όταν κάνουμε δύο οργανώσει. Όταν <laughs> κάνουμε δύο οργανώσει, <laughs> αρχικέ φορέ να μα το λένε και νομίζω τώρα <laughs> δυνατόν. Αλλά φαίνεται ότι εντυπωσιάζουν. Ναι. Κάνουν καλέ δύο οργανώσει γενικά. Και είναι αλήθεια ότι και δεύτεροι, η δεύτερη, διότι σπάνια βλέπει χώρε να κάνουν δύο διοργανώσει επί εποχή μου τουλάχιστον, το 2001 ετέλειωνε και το Εθνικό Κέντρο και είπα αφού τελειώνει το Εθνικό είχα επαφές με την Ευρωπαϊκή και την Διεθνή να έρθετε να κάνετε την Γενική Συνέλευση εδώ να γίνουν τα εγγένεια του Εθνικού Κέντρου Τένις μετά από πολλές προσπάθειες μου διότι για μας παιδιά οι εθνικέ ομάδε πιάνναμε την ομάδα, πήγαιναμε στο field club για προπόνηση. Στη... Ήταν να σα ρωτήσω πώ προέκυψε το, το σπίτι του τέννη, να το πω έτσι. Πολύ σωστά έτσι το <laughs> ονομάζουμε, το σπίτι του τέννη. Ε, προέκυψε μετά από πολλέ προσπάθειε μου και συνέχεια να μιλώ με τον ΚΟΑ ότι είναι ανάγκη να έχουμε γιατί οι εθνικέ μα ομάδε την μια μέρα ήταν στο Φίλτκραπ, την άλλη στην Λάρνακα, την άλλη στη, στη Λεμεσόν. Και εξηγούσα στον Κόα ότι δεν πρέπει να έχουμε έναν εθνικό κέντρο, το σπίτι μα, για ανάπτυξη του αθλήματο. Και το επέτυχα. Ξεκίνησε το 1999, τελειώνει το 2001. Είχα φέρει για τον πρόεδρο τη Διεθνού Ομοσπονδία κάτι πρωτάκουστο, με τη γυναίκα του. Εντάξει, τον φιλοξενήσαμε, η Τιτίνα Λοϊζίδου ήταν η ξένα γάος μας στα διάφορα μέρη. Τον πήρα όταν το Εθνικό Κέντρο ήταν γήπεδα, δηλαδή ήταν ακόμα εκτίζε του. Και είδε το μεγάλο έργο να γίνεται εκεί, του άρεσε πολύ και ο Μπράγιαν Τόμπιν, αυτός είναι ο, ο πρόεδρος της Διεθνούς, Αμέσω ενθουσιάστηκε, εμπήραν τον και είδαν τον τότε πρόεδρο του ΚΟΑ που ήταν ο Δήμο Γεωργιάδη. Ενθουσιάστηκε για την όλη την κατάσταση και αμέσω είπαν ότι η Διεθνή Ομοσπονδία θα δώσει 15.000 δολάρια για εν του οτιδήποτε ήθελε χρειαστεί το Εθνικό Κέντρο. Να ρωτήσω κάτι, yeah. με τόσε διασυνδέσει που είχατε, φτάσαμε ποτέ κοντά στο να διοργανώσουμε μια, έναν τουρνουά, έστω και μικρό, Challenger, η ATP, τα δύσκολα ε, λόγω των εγκαταστάσεων. Είχαμε, λέει είχαμε, είχαμε, είχαμε. το Satellite, 25.000 δολάρια, τα Futures. Τα, τα Futures, ναι, ναι, το... είχαμε, το... είχαμε Challenger, Challenger. Challenger, δεν πρέπει να είχαμε. Challenger. Challenger. Το Challenger το, με το Satellite, Α, ah, με ah, το όνομα right. Mercedes. Ναι. I mean, Μακαρίτης ο okay. Οικονομίδης που ήταν υπουργός οικονομικών έγινε το πρώτο εκεί είχαμε πολλά futures e futures νομίζω έχουμε ότι ε, ο Στέφανο Τσιτσίπα. Ναι, με ναι, κέρδισαν το πρώτο. Που του, ναι, εδώ α, και είχαμε α, και έναν καβγά ναι, με τον Βέλγο ναι, 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 ναι. που ανέβηκε στι κερκίδε κλπ. Ε, το πρώτο του που έκανε ο, ο Στέφανο ήταν η νίκη του στο Εθνικό Κέντρο και μάλιστα εδήλωσε ε, σπίτι ότι διαμένει στην, στην Κύπρο ναι. για αρκετό καιρό. Έδειχνε διαμονή. Ναι ναι. ναι, 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 Τώρα έφυγε ε και πήγε Μονακό. Πήγε Μοντεκάρλο. Επήγε όλη η γενιά Μονακό. Ναι. Φύγε από τη όλη Ναι, 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 ναι. ναι. ναι, ναι. Mm. Eh, τώρα, εντάξει, μετά το αυτό που μας αναφέρετε, είχαμε είχαμε τον Μάρκο που ήταν νούμερο ένα Junior, κέρδισε το Αυστραλιανό το 2003. Έξι. το juniors. Τα, στα Juniors. Στα Juniors έγινε η παγκόσμια εφηβική κατάταξη νούμερο ένα ο Μάρκο από το Διεθνή Ομοσπονδία και μάλιστα τότε μιλούσαν όταν συναντούσαν του αξιωματούχου μου είπαν ότι είναι ένα από του καλύτερου ταινίστε που έχουμε. Βίρο φίλιο ο Μάρκο Παγκλατή. Λοιπόν, τελείωσε την εφηβηγή νούμερο 1 που ήταν μεγάλη τιμή και για Ιίχυρα. εκείνον και για το 2003 όπως είπατε και το 2006 βλέπουμε το Μάρκο να φτάνει τελικό στη Αυστραλία Νόπη μακριά το εντάξει ήταν το 5-5-40-0

ε, θέλω να σου πω ότι Για το Wimbledon, έπαιζε πάνω στο φίλο σου. Επειδή ήταν φάιν πρόεδρο. Ναι, βρίζει με ένα δάλλον. Ένα δάλλον τελικά. Αλλά ήταν κέρδιση εντρία Απλώς, απλώς, γύρω μου Όταν ήταν ασίδε, ήταν νούμερο 54 στο Αυστραλία, Εκέρδισε τον ένα τόπο αντίπαλο μετά τον άλλον και έφτασε στον τελικό. αυτήν ε, είχαμε αυτή την έκρηξη χαρά στην Κύπρο. Ε, ήταν, ήταν, σίγουρα και για τον ίδιο ήταν κάτι που δεν το περιμένει κανένα. Αφού σκέφτεται. Όταν πήρε το πρώτο σέδλε, είπε μου ο Μάρκο, σκέφτομαι. Μου... Μα το Τι... είπε και δημόσια. Είπε και δημόσια. Είναι. Μετά α, τον α, break, α, το δεύτερο, ναι. ότι ναι. άρχισε να σκέφτεται ότι μπορεί να κερδίσει. Αλλά εντάξει. Ε... Και από μια εμπειρία του. Ναι, σίγουρα. Ναι, μα, αλλά, ναι. Ένα, ήταν... Εγώ θυμούμαι, μιλούσα με την οικογένεια του 2005 το και υπολογίζαν ότι θα άρχιζε να είχε κάποια εισοδήματα μετά από τόσα χρόνια που πήγε στο εξωτερικό. Δεν περίμενε κανένα. Ε, βοήθησε την του Ναι, βέβαια ότι την ε... ναι, mm. ε... Απλώ είναι ότι εκείνη η έκρηξη που έγινε, η υποδοχή. Ε... σίγουρα έναν παιδί. Ε, όσο προσγειωμένο. να είσαι... χρονών τότε. Ναι, ναι, αλλά έναν παιδί, όσο να είσαι. Ε... έχουμε τον τάση σαν λαό να καταστρέφουμε τα παιδιά μα πιστεύεις ότι ε, επηρεάστηκε ε, ο ίδιος. Κοιτάξτε, ήταν για μένα αυτή η συνεχής που σε έγινε με το Αυστραλιανό. Το βάλαμε τον παραπάνω πίεση σαν λαός, να το πω έτσι. Ε, πίεση και από εμά όχι. Ένιωθεν την ότι αντιπροσωπεύει την Κύπρο, πάντα έλεγαν ότι ναι. έπαιζε για την Κύπρο. Ηταν ένα μεγάλο γεγονό. Φτάνει στην Κύπρο όπω θυμάστε. Αψίδες. Περνά το αεροπλάνο κάτω από αψίδα. Η δάτη είναι αψίδα. Κατεβαίνει, κάνουμε τη μεγάλη γιορτή στο Ελευθερία. Όπω σα έδειξα και τις φωτογραφίες. Ε, τι φωτογραφίε. Ό,τι για πούμε. Όμω δυστυχώ μετά έγινε νούμερο 8. Ε, κατέκτησε μερικά ATP. Τέσσερα μόνο. Χάσιμο του τελικού.

Είχε και κάποιο άλλο, αλλά δεν ήταν, ο Χιούιτ ήταν προς το τέλος του. Ναι, απλά θα βγάλει νούμερο, αν το για εσύ. Ναι, εντάξει, εντάξει. ότι μετά βλέπες συνέχεια, Μα, τώρα, ήταν τώρα... δίμετρη, μέχρι σήμερα, <laughs> δίμετρη. Τώρα πιο κοντός <laughs> είναι άλλη. δηλαδή, mm. διερωτάσαι αν εμφανιστεί κάποιος τούντου επίπεδου, αν μπορεί να αντέξει με τούντα μεγαθύρια τα σωμα σωματικά από πλευράς Σήμερα είναι... Τρανόν πράγμα φετοτούν που όσο ωραία και να παίζει δυσκολεύεται να τα service games να προχωρά ένας προς αλλά το ότι είναι games

διαφεύγει μου το όνομα, ε, ο, ο, Μάρ, ο Μάριο βγήκε πάνω σε μια καρέκλα, στήσαμε τον παίκτη εκεί και δεν τον έφτανε. Τον. Ο... Ποιο ήταν καλέ, ναι. Μήπω ο Ισνερ. Α? Ο Ισνερ Ο Καρλόβιτ. Καρλόβιτ, μπράβο. Ο Καρλόβιτς ήταν που είναι ακόμα πιας ο Κάρλοβιτ. Παίζει, ναι. Εγώ έτσι να το πω κοντά το Τσίλιτς. Δηλαδή, πως είναι δυνατόν να ανταγωνίζεσαι. Η ενέργεια που χάνει ένας που έχανε πηχεί ο τούν του είδους παίχτες που απλώς, απλώς το χέρι τους και βρίσκουν το χέρι τους αλλά πιο πολύ το σέρβις ναι το ξέρω, το ξέρω και το, δεύτερο σέρβις του Μάρκου το δεύτερο σέρβις δεν ήταν τόσο τα ποσοστά τους κερδινούς εντάξει στην πολλήν ώρα Λουή μου εσύ επίσης να παίξεις σήμερα πάντελ, και λες με πόνισα τα γόνατα, με πόνισα τα... Είμα έντσι είμαι επαγγελματικά θα θέλει. Είπα σου, είπα σου, keep your day job, αλλά να ακούσεις. Ψάχνεις Θα να παιδίσω τον κύριο μιλήσαμε για ο Μάρκ. Δεν εγώ Να πάω να παίξω τον κύριο Τι να το καλύψει το κανάλι. Ένα ματς, τον Τένις, τένις.

βλέπουμε περίπου 200 παιδιά συμμετοχέ ε, 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 στα προαθλήματα ε, μεσοσταθμικά. Στην Κύπρο εννοείται. Στην Κύπρο, στην ναι, Κύπρο ναι. ναι. Ε, ε, υπάρχουν κάτι για ε, ανάπτυξη βάση άλλα πρωταθλήματα ενθάρρυνση να το πω πέραν από τι ηλικίε κατηγορίε που έχουμε U14, U16, U18, κτλ. Ε, όταν είχαμε ένα, ένα σχέδιο ανάπτυξη ταλέντων, και ένα σχέδιο για ανάπτυξη grassroots όπως ονομάζεται στη βάση το σχέδιο ανάπτυξης ταλέντων ε, επιχορηγείται από τον ΚΟΑ και σε περίπτωση ταλέντων τότε αυτά ξεχωρίζουν και κανονικά μετεκπαιδεύονται καθημερινά στο Εθνικό Κέντρο Ναι, ναι αλλά σαν υπάρχουν κάποια άλλα που δεν είναι μέσα στο επίσημο καλεντάρι ενώ για να, ξέρω, 11 χρόνια να το πω έτσι κάποια του, του, τουρνουά, τουρνουά, έτσι, τουρνουά ανεπίσημα. κάτω από την ομοσπονδια υπαρχουν Υπάρχουν ένα-δυο ανεπίσημα, ανεπίσημα, από okay. γνωστά αλλά τα παιδιά του όλα θέλουν να παίζουν και να έχουν την ταυτότητα της Ομοσπονδίας και να πιάνουν και βαθμού. Σε περίπτωση επιτυχία. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Απλώς σε κάποια αθλήματα έχουμε μέχρι την ηλικία των 12, ε, ε, θεωρείται προαγωνιστικά, να το πω έτσι. Έχουμε ε, την κατηγορία κάτω των 12, 14, 16, 18, άντρε γυναίκε. Αυτέ είναι οι κατηγορίε. Και τους. στο τέλειο από μικρό, πράγματι να κερδίζει.

το τένις πρέπει να κερδίσεις, παίζεις με ένας εναντίον ε, ενός, κάποιος πρέπει να κερδίσεις, κάποιος πρέπει να κερδίσεις. Ναι, σίγουρα. Ενώ είναι πιο δύσκολο να το κάνουν ναι, φλάρι στο τένιστα στην ΙΤΑ, παρά τον ποδοσφαιριστή, τον Είναι ναι, στο διαφορετικό. Ναι. Νο, υπάρχουν όμως ατομικά, διότι ανακαλύψαν, βάλαν πολλά λίγο τα μωρά σε, στο, στο κονάλι του, ξέρεις μετάλλια, κύπελα <σχελίου> από τα 10, 11, το οποίο ήταν άδικο για τα μωρά και χάναμε τα μωρά, έχουν πίεση τους γονιούς, έχουν πίεση... Όχι, κατά θέλουν μετακίνηση. Έχουν πίεση με τους προμονητές να έχουν κάτι, έχουν πίεση με τους γονιούς. να κάνουν κάτι στο άθλημα και πρέπει να το κάνει ο γιος με η κόρη μου. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Όταν έγινε τούτη η έκρηξη της επιτυχίας του Μάρκου, είδαμε ότι ο σε μια νεαρή δεν ήταν τόσο έτοιμο να το διαχειριστεί σε in the long run. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τέννη ήταν έτοιμη να διαχειριστεί κάτι τέτοιο γιατί έγινε ένα, μια έξαρση. Φαντάζομαι γεμίσαν τα κλαμπ με requests να παίξουν τα παιδιά τέννη. Είχαμε μια ανάπτυξη μεγάλη. μεγάλη. Ήταν Λάλη. εύκολο να το διαχειριστείτε έτσι την ανάπτυξη. Όχι. Εμεί όχι. Η ανάπτυξη ήρθε μετά από τον Μάρκο οπωσδήποτε. Είναι όπω ήταν στην Ελλάδα, Νογκάλι. Ναι, στον Πασκάλι. Και τώρα ο Στέφανο στην Έλα. Ελλάδα βλέπουμε πάρα πολλούς ταινίστες και ταινίστρες να βγαίνουν συνέχεια στην Ελλάδα. Απίστευτο. <Κι> ναι, ναι, και ναι βλέπουμε και δούς τώρα. Αφού κατακλείζουν όλα τα διεθνή πεταθλήματα. Ναι. Είναι στην Αντάλια, είναι στην Αίγυπτο, είναι στην Τινησία. Τώρα η Τινησία η... κατέκτησαν το διπλό. Η, η... Διπλών, η... Mm. η Λάκη, η... Λάκη να σας πω μια ιστορία με τη Λάκη. Ήμουν στη Λάρισα, ζούσα στη Λάρισα ένα χρόνο έψαξα κάπου να προπονιούμε και βρέθηκα στην Ακαδημία που... από την οποία βγήκε η Λάκη, την Άιτολ νομίζω είναι το όνομα της, να μην πω τώρα λάθος. Και βλέπα ένα 14 χρόνο κορίτσι στο διπλανό κόρτ, μωρό, ήταν 14 χρόνο τότε η να χτυπάει μπάλα απίστευτα. Και λέω του προπονητής one on one με τον προπονητή, έτσι του, Λέει μου αν βρεθούν οι χορηγοί να ταξιδέψει θα κάνει τεράστια καριέρα. Ναι. Απλά δυστυχώς του είναι στιγμή δυσκολευόμαστε. Πάει καλά. Έτσι, από φένερη, Πάει και από ό,τι ε, Και στο και Australia Open ναι, ναι. τότε που πήγαινε ο Στέφανος με τη Μαρία είχαν και πέντε άλλες από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Στα junior. Ναι, βέβαια. 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 Φαίνεται ότι άρχισε να μπαίνει σε κάποια άλλη βάση. Μεγάλη ανάπτυξη και τους θαυμάζουν. Ναι. Yeah. Α, αλλά να σου πω κάτι, όταν, όταν αναφέρθηκε για τον Γκάλη, ε, τότε θυμούμε ότι έρχονταν δηλαδή, στην Κύπρο του έκαναν εντύπωση ότι γιατί δεν είχαμε σε κάθε γειτονιά μια μπασκέτα. Μάλιστα. Διότι γέμισαν οι γειτονιέ ναι. και δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον. Ναι. Το θέμα είναι ότι με το αντισφαίρεση έγινε ναι. εύκολο να ναι. έχει μεγάλο κόστο για να ναι γεμίσει γήπεδο. Να και, να... Και το συντηρήσει. το... σπίτι του τσένη πώ συντηρείται μέσα στο προπολογισμό τη. Φαντάζομαι ότι μεγάλο είναι το κόστο τη συντηρήση. Το σπίτι του τρένι, το εθνικό κέντρο τρένι, επιχορηγείται από τον ΚΟΑ. Τα γήπεδα, το resurfacing, οι yeah. αίθουσε μέσα και τα λοιπά, χρειάζεται ένα μεγάλο ποσό και θέλουμε έχουμε και ένα συντηρητή εκεί. Αλλά τελευταίω η κατάσταση δεν είναι πολύ ικανοποιητική. Υπέγραψε από ό,τι είδα ο, ο, ο νέο πρόεδρο προχθέ με τον ΚΟΑ ότι του ανοίγει πλέον στην Ομοσπονδία και αναλαμβάνουμε εμεί όλη την ευθύνη τη συντήρηση και το. <Σ2> ναι, το έχω δει ότι υπέγραψε ο πρόεδρο. Ονόντα. μεταξύ. Ε... Ναι. ο, οπότε ανήκει αποκλειστικά, δεν είναι ο ΚΟΑ που αναλαμβάνει τη συντήρηση. Θα πρέπει να βρείτε εσεί. Τώρα πρέπει να μέσα στον προπολογισμό που μα δίδει ο ΚΟΑ να έχει έναν ειδικό κοντήλι. Που... Α, μάλιστα, για συντήρηση, όπως recognizes... χαλί... έχει για κολυμπητήρια, για γήπεδα στήπου, oh, κλειστά κήπεδα κτλ. <Και> <Και> Πάντω <Και> εκεί η περιοχή Μαγαρίου, αν προσεχθεί λίγο ο χώρο εκεί, μπορεί να γίνει ένα τεράστιο αθλητικό κέντρο <Και>, και να καλύψει πάρα πολλέ ανάγκε. Έχει δύο κήπεδα μπάσκετ. Είναι ε, ε, <και Και> το ε... προπονητήριο, είναι το ξόρια, το φιτένι, το ποδόσφαιρο. Αν έχει ένα μεγάλο κεφάλι. Απλά σκέφτο. Εκείνη όλη την έκταση Κοίταξε, πρώτα, είναι πρώτα, μόνο σπορτς. Το, το, μακάρι, το α... πρέπει <Και> να το <Και> ρίξουμε α... στο το, 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 κάτω, γιατί έχει τόσα χρόνια. <Και> Uh, Πάντω η εμφάνιση που βλέπω είναι καλή. Επήγα και είδαμε αρκετά μάτσου τη Πάικ και. Ναι, εντάξει, Λεύε, φύλαια, σαν, σαν, χορ, σαν, σαν χορτάρι, ναι, σαν χορτάρι, ναι, αλλά οι κερκίδες, τα αποδιτήρια, ένα κούγκρινο χτίριο λένε η πολιτική μηχανική πηγαίνει μέχρι 50 χρόνια, όχι 150, όπως πάσουμε το κάνουμε, δεν γίνεται το πράγμα, είναι, ναι. ε, οπότε αν μπορούσε να γίνει για ανάπτυξη άλλων αθλημάτων, αλλά εντάξει, μπορεί να πάνε ομάδες, μπορεί να όμως ομάδες, οι προσφυγές, οι... Η δόξα είναι σε... να φύγει, οκ, okay, αλλά σίγουρα βολεύει, βολεύει και, το, και, και η μέση... τοποθεσία. Η δηλαδή σαν τοποθεσία και με το χώρο στάθμευσης που δεν έχουμε να ε, τους προσθέσουν. Εντυπωσιακό, ναι. Εντυπωσιακό, ναι. να ναι, 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 μπορεί... αξιοποιηθεί, ναι, αξιοποιηθεί σωστά. Η ναι, ναι, ναι. ελευθερία είναι σε καλή κατάσταση. Το, ναι. ναι. το λευκό Θεό μπορεί να κίνει άλλο κυβέρνο. Εντάξει, το Λευκό Θεό κυρίως χρησιμοποιείται από τα ναι. κλειστά του αυσίματος του Αγουέλ. Θυμάστε ότι το λευκό θέμα το χρησιμοποιήσαμε για τον αγωνα αγώνα... Αυστραλία-Ιουκοσλαβία. Γιατί, διότι ο πρόεδρο τη Ιουκοσλαβία ήταν στενό μου φίλο. Και μου είπε, φίλο, μπορεί να μα φιλοξενήσει. Μια Και ήταν ένα μεγάλο γεγονό. Είχαμε την ατυχία όμω να ήταν τσίγκια από πάνω. Και η βροχή. Α, έβρεξε. τα Νομίζω ότι συζήτησα δηλαδή. με κάποιον, δεν ήξερα αν ήταν ο φότο. Ερώτησε, είπε μου ότι δεν έβλεπε εύκολα την μπάλα στο λευκό θεό. Ναι. ναι ήταν λίγο δύσκολο να την αν, αν Ήταν... Ο φωτισμό. Ο φωτισμό πήρε. είχε, είχε γίνει ε, στον Ντέβι Καπ, έπαιξε μια εθνική στο Σπύρο Κυπριανό, θυμόμαι, με, με την Αίγυπτο τότε. Ε, γίνονται το γήπεδο, δεν έπαιγαινε. Όταν, ε είδαμε ότι χρειάζεται του μια επιφάνεια την οποία ο Μάρκο το ζητούσε ιδιαίτερα. Θέλει hard core του. Και δεν, εδώ δεν είχαμε, ήταν χώμα ναι μα. Ήταν ναι. είχα επαφή πλέον με την Διεθνή Ομοσπονδία και μα συνέστησε μια γερμανική εταιρεία. Ήρθαμε σε επαφή, συζητήσαμε, πήγαμε στον ΚΟΑ, ήταν κάπου 28.000 η επιφάνεια τούτη. Ε, συμφωνήσαμε με τον ΚΟΑ να δώσουμε εμεί τα μισά και τα μισά ο ΚΟΑ. Και χρησιμοποιήθηκε δύο, τρεις φορές, τέσσερις στο το ναι. Αλλά για να στηθεί τούτη η επιφάνεια, έχει πολύ διαδικασία. Δεν να σε ρωτήσω πώ η διαδικασία έχει υπάρχει. Έρχεται ο Γερμανό

ε, μετά τι επιτυχίε του Μάρκου, είδαμε ένα αρκετό ενδιαφέρον πραγματί από κόσμο για να. Από γονεί και παιδιά. Α, και παιδιά. Mm -hmm. ε, και σίγουρα έβρε μα ε, υπάρχει ότι και πάρα πολλοί που ούτε καν γνώριζαν. Και, οι και Ναι, ούτε καν γνώριζαν. Είσαι είχε... άνθρωποι ε, είχε... ε, που δεν βρίσκαν να γράψει. Επειδή εγώ τότε έβεζα τένι, δεν έβρισκαν να γραφτούν. Είχα στις μου που ήθελαν να γραφτούν. Ναι, μα, ναι κοίταξε. Ε, Πες ότι σε κάποια, ξέρω εγώ, σε μια άλλη πόλη παραλιακή, μπορείς και ξενοχεία, αν μπορείς να βρίσκες γήπεδο αντισφαίρεσης ναι, ναι. στη Λευκοζία, ήταν ένα θέμα τούτο. Τα δύο κλαμπς του. Ε, ναι, ήταν το Ελαιόν, ήταν το Φιλ Κλαμπ. Και κάτι θυμίζω στο Φιλοξένια που είχα ξεκινήσει εγώ με τον κύριο Παρασκευά. Ναι, αλλά αμέσως μετά με όλη αυτή την πίεση και την ανάπτυξη βλέπουμε όπως σας έχω πει τα τέσσερα clubs που ήταν το 80 βλέπουμε τώρα να έχουμε άλλα 20 ναι, ναι. η Λευκοσία ας πούμε η οποία είχε μόνο το Field Club και τον Ελαιώνα βλέπουμε να έχει άλλα 6-7 ο Κεραυνός είναι το Masters Academy το 6, οποίο σπουδιά, δηλαδή. πολύ καλή δουλειά Έχουμε το advantage του Λεωνίου. Το οποίο και γίνον παρεπτόντως ήταν από το στρίκο κήπεδο και μετατράπηκε σε ένα... Το Master's Academy. Όχι, εσύ και φούτσα. Είναι ένα μήνυα αθλητικό κέντρο. Τα κήπεδα του κεραύνου, εξωτερικά. Το advantage είναι... Έχουμε τον Κωνσταντίνο Μοσαϊκόν στο... Στο Λέμον Πάρκ. Στο Λέμον Πάρκ, Έχουμε πολλούς. Τώρα υπάρχει κάποιον, Δηλαδή, βλέπουμε στην Ομοσπονδία αν έχει για ε, αρκετέ επιτροπέ. Ε, όταν μπει κάποιο στο, στο, yeah, στο yeah. σελίδα, βλέπει ε, ε, και αρκετέ επιτροπέ και τα λοιπά. Υπάρχει έναν. Ε, 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 μετά από τόσα χρόνια, να σου βάλω δύσκολε ερωτήσει. Γιατί. τι. Διότι, Δεν είμαστε προετοιμασμένοι όταν εμφανίστηκε ο Μπαγδατή. Και έχουμε και λέω, εάν εμφανιστεί ένα που έχει το σωματότυπο, το σωστό, ε, μπορούμε να τον αναπτύξουμε, έχουμε την τεχνογνωσία, μπορούμε να έχουμε την, την πλήρη επιστημονική υποστήριξη αν βρεθεί και το προπολογισμό για να μπορούμε να το αναπτύξουμε. Εννοεί στην Κύπρο, να με φύγει. Εγώ πιστεύω ότι. Εγώ στην Κύπρο και στην Κύπρο. Για να έχει τη βάση του στην Κύπρο. Το, ε, 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 πρέπει να ταξιδεύει συνέχεια ε, ε, στην Κύπρο. Ναι. Τα παιδιά, όταν δούμε ότι υπάρχουν ταλέντα. Παραδείγματο χάρη, είχαμε έναν μικρό 12 χρόνων. Τον στείλαμε στον Πάτρικ Μωράτογλου, στην Νίκαια. Από εκεί Ήρθαν εδώ, έπαιξε τέννη και τώρα έπιασε την υποτροφία και να είναι στην Αμερική. Δηλαδή, εάν ξεπεράσει τα στάδια που είναι εμεί ικανοί να τον αναπτύξουμε, όπω ο Μάρκο ναι. 14χρονών πηγαίνει στο Πάτριμο Ρατοκλουτ. Κατά συνέπεια, αν έχουμε τέτοιου είδου πανδημία, μακάρι να ακούμε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Πρέπει να σταλούν πιο κάτω. Δεν είμαστε εμεί σε θέση να το φέρουμε σε στάδιο. Διότι η κατάσταση εδώ των προπονητών μας και λοιπά είναι σε κάποιον επίπεδο. Πέραν εκείνου θέλουν να μεταπηδήσουν στο εξωτερικό. Ναι. Ε, βασικά μα λέτε ότι δεν υπάρχει εκείνη η επαγγελματική ακαδημία που να τον πάρει λίγο oh, παρακάτω. Ε, υπάρχουν καλές ακαδημίες θα έλεγα αλλά... Άμα δούμε ότι έφτασε σε κάποιο σημείο, υποχρεωτικά. Συμ, θυμούμε μετά ότι. Εξενή υπάρχει και η Ακαδημία του που είναι. μετά σε επιτυχίε του Μαρχού. Είχαμε κάποιε περιπτώσει που είχαν πάει στην Ισπανία, η οικογένεια πήγε στη διαδικασία. Και πήγαν στην Ισπανία και στη Γερμανία. Είχαμε... Καμινούνται σε άλλα αθλήματα, στο ποδόσφαιρό, έχει μια οικονομική ευκαιρία, και μπορεί να το ζητήσει κάποια ομάδα, σποσάρει και ο γονιός και πάει. Ε, αλλά δηλαδή ρωτούμε ήταν, ήταν σωστή η οδός του, δη, δη, ποιος, τον, και ποιος τον αξιολόγησε και πάει. Πρώτα απ' όλα είναι ο γονιός που αποφασίζει, Νίκο. <laughs> ναι, γι' αυτό ξέρω. Ναι. Δεύτερον, ε, εάν είναι μέσα στα πλαίσια των προπολογισμών που έχουμε για αυτά τα παιδιά, οι αποστολέ στο εξωτερικό καλύπτουν. Αλλά οπωσδήποτε. Εννοεί ο... μέσα στα κονδύλια ανάπτυξη βάση. Ο γονιό τη πληρώσει. Σαν να το παιδί ναι. που σα είπα, ο Τσακούρ που πήγε στην νίκια στο Πάτρικ Μαρατόγκλου, είπε του ο Πάτρικ, θέλω 55.000 το χρόνο. Ε, καλά τί... να τα λέμε, διότι γι' αυτό επειδή ανέφερε στο... <laughs> ότι πιέζει το Πάτρικ, αλλά και πλέον ο Πάτρικ. Ε, πήρα τον τηλέφωνο εγώ το Πάτρικ και του λέω: Είναι δικό μα παιδί, θέλω να δώσει καλύτερη τιμή. Όλε τι 45. Mm. Όλες τις, 45 000, τις πληρώνει ο, ο ίδιος, ο νιός, ναι. ναι. Δεν είμαστε σε θέση να εμείς να τα καλύψουμε τούτα. Ναι, δεν μπορεί έξω. μπορείς να χτυπήσεις του Πάτρικα, χτυπάς το πάντα. Ο Πάτρικ, θα σας αποκαλύψω κάτι. <laughs> 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 <σας αποκαλύψω> <laughs> ο Πάτρικ μου εζήτησε, έχω και μαζί να σου δείξω, μου εζήτησε να την Κύπρο. Όταν ήταν μικρό. Όταν ήταν Όταν ήταν Τώρα θα το αποκαλύψω. Όχι, επί εποχή του Μάρκου. Το 2006 και μετά. Το συνάντησα και είχαμε φαγητό μαζί στο Λονδίνο κλπ. Και έχω επιστολή του. Δηλαδή μου φίλο, θέλω να παίξω για την Κύπρο. Του λέω, ξέρει τι σημαίνει αυτό, Πάτρεκ, Πρέπει να πάω στην κυβέρνηση

μια ακαδημία που είναι η Σερένα Βίλιαμ και προπονεί τον. Εντάξει, φυσικά η ακαδημία που είχε στην Νίκη δεν είχε καμία σχέση με την ακαδημία που ήταν ο Μάρκο τότε. Που ήταν ξύλινα σπιτάκια από του τάκου. Και υπέφερε ο Μάρκο. Ήταν, έτυχε να πάω. Ήταν στο κέντρο του πουθενά και νόμιζε σαν ήταν concentration camp τον καιρό του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Έτσι τα πρώτα χρόνια που έκλεινε ο Μάρκο και τα λοιπά. en el estado murado con marco Νομίζω ήταν ο breakout του παίχτης, που έκαμε και η Ακαδημία. Ναι, που μωρώ, ναι, σίγουρα, διότι... breakthrough της Ακαδημίας. Ναι, σίγουρα, εγώ δεν θυμάμαι να έβγαλε μετά, να τον έπιασε να τον αναπτύξε, διότι και η Σερίνα και ο Τσιτσιπάς μετά που εμφανίστηκαν και χρησιμοποιήσαν τις εγκαστάσεις του. Ε, πες το Τσιτσιπά, ναι, διάβασε τον Ήβρεντόν, αλλά... ο Μάρκος πήραν τον... Oh, tzibas, oh, Marcos. Ο Τσιβάς, όχι Μάρκος. Ο Μάρκος, ο Μάρκος. ά ο Μάρκος ήταν σκάουτ. Ναι, βέβαια, πήραν τον, νομίζω στην Ιταλία που τον είχα δει και πήραν τον τότε... Ε, ε, ήταν ο Πρέτ. εδώ. Ναι, και μετά συζητήσαμε το, ειχιστεί μ, ειχιστεί το ειχιστεί για τον Μπάρο. Μάρκο και για τον Φώτον στην Πάφο. Είχα σύσκεψη εγώ με ανθρώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας και τα λοιπά. Το, οποίο, είναι ένα τεράστιο ρίσκο Πρέπει να το πούμε τούτο, Διότι φαντάστο να στήριξε το παιδί σου για να μην γίνει τίποτα. Γι' αυτό που μερικοί φοβούνται, Μένουν αλλά. Τα χρέη. Η Ελλάδα, βλέπω ότι αυτά τα παιδιά έχουν προοπτική στην Ελλάδα. Η δική μα, αν κρίνω και από τα χθεσινά αποτελέσματα ή αν κρίνω από το Davis Cup τη Ελλάδο, να είναι 2-0 κάτω. Μπορεί να παίξει ο. Ο Στέφανος, ο Στέφανος ο... να παίξει ο αδερφός του, ο Πέτρο, ο Βολαράκη, ο Καλοβελώνη και ο, 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 ο Θάνο. Και να είναι δύο-μιδέν κάτω, και μετά να ξεκινήσουν οι ίδιοι οι παίκτε να το ανατρέψουν. Για μένα είναι άξιση yeah. χαρτιά. Έχει δημιουργηθεί μια δυναμική στην Ελλάδα yeah. να το βλέπουμε. Ε, 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 Εμεί, να ξύδαμε, άλλη ευκαιρία να κερδίσουμε την άνοδο μα με την Αίγυπτο. Και φαινόταν όταν έγινε το 1-1 με τον Πέτρο ότι κάτι θα έκαναμε. Δεν περιμέναμε ότι θα πάμε 4-1 στο τέλο. Δεν ξέρω, ήταν απειρία, ήταν. Είναι ήδη οι παίκτες, Νίκο, αυτοί που είχα εγώ. Δηλαδή αναμένω, εκτό από τον Χριστόδουλο, τον Στυλιανό Χριστοδούλου. Ο οποίο είναι 18χρονών και είναι. Προ τιμήν του είναι κάπου 1021 σήμερα. Οι άλλοι είναι οι άλλοι δύο, ο ο Λευτέρη και ο Σέργη, δεν έχουν ATP. Έχει 486, έχει ο, ο Πέτρος. Πέτρο. Κατά συνέπεια, δεν, δεν βλέπω ότι Έπεσαμε τον Αιγύπτιο αυτό ο Σουβάτινο. Σαφουάτι. Ή, ήταν 125 στον κόσμο. Ναι, ναι. Τώρα έγινε 355. Ναι, και... Αλλά είναι δυνατός δυνατό παίκτη. Βλέπει, έχασε το πρώτο σετ και μετά πήραν τα δύο, τα δύο επόμενα 6-0 του Πέτρο. Και διαρωτώ με, σκέψει κάμνο, έπρεπε ο Πέτρο να παίξει σε ούλα, αφού είναι ο καλό μα παίκτη

Θεωρείται για μένα ένα πολύ έμπειρο. Τον είχα εγώ μαζί μου σε πολλέ oh, εξόδου. Είναι. είναι πολύ έμπειρο ο Χάπτεν, είναι πολύ καλό προπονητή. Η ακαδημία του φιλοξενεί. Μεγάλα τουρνά. Πολύ καλά ταλέντα κλπ. Αλλά. Ε, 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 το 2006 ε... ενοικήσαμε του. Ήταν και ο, Μάρκος Εντάξει, ο Μάρκο. Μαζί με τον Καλδία. Και το 2010 το Λεμεσό. Ε, αν έμενα ότι θα λαμβάναμε αυτό, αλλά δυστυχώ. Ε, Παρακολουθήσατε όλα τα παιχνίδια, κύριε Φιγιώ. Συγγνώμη. Είδατε όλα τα παιχνίδια οι παρακολουθήσατε του αγώνε. Ναι. Ε, 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 ε... Ήθελα να πάω, Λούι, αλλά έτυχε κάτι στο σπίτι. Και... Επειδή ήταν και τον εικόνα. Μπορούσα να πει ένα πέμπτη, όπω πει ο Νόντα, και να σκέφτε ναι. γύρω εκεί πίσω. Έκαμε, φαντάζομαι, τα ταξίδια σε παιχνίδια ITP, σε Grand Slams. Πήγα σε όλα τα Grand Slam. Πού ήταν το, είναι το πιο ωραίο τουρνά που πήγες. Κοίταξε, το κάθε Με... έναν έχει, γιατί το Wimbledon είναι λίγο έντσι... Μάζει λίγο. Ναι. Πάεις στην Αυστραλία και νιώθεις ας πούμε πολύ πιο άνετα, πολύ πιο φιλόξενη, πολύ... Ε, οι Αμερικάνοι, ο τύπος των μέσα στο US Open είναι το κάτι άλλο. Ε. Πάεις και στο Ρολάν Καρός με τις γαλλιδούλες εκείνες. Τα καπέλα σου. Ναι, συνέχεια να πίνεις τη σαμπάνια σου και λοιπά. Ε, γαλλί, ε, ε γαλλί. Ε, πού είναι, ε, ναι. αν να ξαναπάεις σε ένα, σε ποιο είναι να είναι. Θα πει ένα Wimbledon, Λουί. Ναι. Να πάει μαζί, να γαωνίσεις, να ε, Το Wimbledon πήγα 16 φορές. 16. Το, 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 <Ρυκ> το, 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 <Ρυκ> το Australia, αν <Ρυκ> βρίσκεις πιο εύκολα εισιτήριο, να πάει. Έτσι <σσεχάς> Ναι, ενώ ένα απλό ξέρω τι ζητάει η <σσεχάς> Ομοσπονδία, αλλά βλέποντα από το διαδίκτυο ότι σαν να είναι πιο εύκολο να βρει. <σσεχάς> στο Ίμπλετσον έχει chance να βρει. Υπάρχουν τα Adventures, υπάρχουν τα Members <σσεχάς> <σσεχάς> <μάμπες, σσεχάς> το <σσεχάς> του All England Club, Και μετά πιάνει τα περιμένει απέναντι στο Parkour. Αν κάποιο σκέφτεται έξω, τα οποία κάνουν τα ανακύκλωση για να πάει στα grounds. Απλώ να ξέρει ότι όταν ανέλαβα, εγώ έδιωσαμε μα 12 εισιτήρια. Έτσι. Λόγω φιλία με τον πρόεδρο τη Αγ... Αγγλική Ομοσπονδία κλπ. Τον Τζον. Έκανα τα 20, έκανα τα 40, έκανα τα 60 και ικανοποιούσαμε τη μεγάλη ζήτηση των φίλων. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβε γι' αυτό τώρα αισιοδοξώ ότι αφού ζητά ο Λούι. Αν κανονίσω. Να πάμε γουίμπερ. Να φύγω π... yeah. live <laughs> και για το HPO Sports. να μα στείλει ο φίλο. Και επειδή μου λόγω τη φιλία μου και ήταν. Πάντοτε ήμουν στο official box. Members όπω ονομάζεται. Και μία χρονιά... Ήταν με βασίλισσα στο κύριος Φυγιός, είδατε... Και <laughs> μία χρονιά λοιπόν βάλαμε στο Royal Box. Κάτσε με βασίλισσα, ήρθες. Και το, όταν έχει διάλειμμα, ξέρεις τους Αγγλέζους, πάεις πίσω από το Royal Box και πίνεις το τσάι σου κλπ. <laughs> μία μια χρονιά που ήμουν εκεί και βγήκαμε στο διάλειμμα, ήταν ο, 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 ο πρώην πρωθυπουργός... Και άρχισε να μου μιλάει για το Κυπριακό. Και πίναμε το μα μαζί με τον Πρωθυπουργό, ας πούμε. Είναι, είναι, εντάξει, είναι, είναι από τα κλασσικά αθλητικά Το events. μα το Australian Open είναι θέλεις 24 ώρε ταξίδι. Ναι, ναι, φαζαρή. Ναι, ναι. Αντζέ και και στο... Η καλύτερη πορεία του Μάρκους Ολυμπιακούς ήταν το Wimbledon. Το 12 είχε πάει καλά πριν. Ο, στην Αθήνα ο, είπε, πήγαινε καλά. Επίσης στην Αθήνα... Δε, δεύτερο, δεύτερο γύρο. γύρο ναι. Και στο Wimbledon. Το, το 8 ήταν τραυματίας, δεν έπιε. Δεν είχε πάει. Ε, και δεν έπιε ούτε στο Ρίο. Ο Μάρκος ήταν πολύ στο Βρασίδι. Να πάμε πίσω στο άθλημα, ε, επειδή έχουμε στην Κύπρο, ειδικά μετά το 1974, αναπτύξαμε και μεγάλες, πάρα πολλές όμως, ποντίες, αναπτυχία, διάφορα αθλήματα, yeah. ε, είμαστε ένα μικρό νησί για να, ξανα, να βρούμε έναν παγδατή, να το πω έτσι. Θα πρέπει να γίνεται το σωστό recruitment, δηλαδή να προσελκύσουμε για το σωματότυπο που έχει εξελιχθεί τώρα το, το άθλημα για να τον αναπτύξουμε. Δεν είναι μόνο σω, σωματότυπο. Ναι, <συσίλωση> σίγουρα είναι σωματότυπο. Είναι πολλά. Ε, ναι, μιλούμε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα, ε, 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 εάν ήταν το Κυπριακό έναν 80, on average, ε, τα αγόρια. Ε, πώς θα αναπτύσσουν τα ομάδε των μπάσκετ που ο, ο Λουιζέ, θα αναπτύσσεται. Δηλαδή υπήρχε το, το, σωματότυπο για να αναπτύξουν ναι. την καθόσφαιρα μετά τον Κάλι. Σωματότυπο, ταλέντο, ναι, αφοσίωση στο άθλημα. Ναι, απλώ αν βρούμε 10 δίμετρου και προσερκίσουμε το άθλημα της αντισφαίρησης Κάμε με τη δουλειά μας που Δεν ξέρω να κάνουμε τη δουλειά μας αλλά αυξάνομαι τις πιθανότητες να κάνουμε ένας να ξεπεταχτεί Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχεις μια πολύ μεγάλη βάση των χιλιάδων εναπόκειται. Ακόμα και αν κυπριοποιημένο. Αυτή η. σαν η Ραλούκα. Δεν τα φταίει. Έφαγα πέντε χρόνια τη Ραλούκα για να την κάνω κυπρία. Και δεν την έκαμνε ούτε ο Χατζικό ούτε ο. <συγχελιά> το τέλο έκαναν τι. Ε, η Ραλούκα είναι πράγματι μια πολύ καλή τενίστρια. Έφτασε μέχρι 2.204. Και παίξει υποκριματικά σε σλάβου. Μπήκε 236. Είχε κάποιου τραυματισμού. Και παίζει σήμερα στο στην Αίγυπτο Ο Αίγυπτο είναι πιέν ο φωτό Ατάλια. Πιέν Ατάλια η Γαλλική. Παίζει Λουκία. εκεί. Στην οπότε ε, οπότε βλέπει ότι υπα... μπορούμε, μπορεί να γίνει οργανωμένα, να το πω έτσι. Με, οργανωμένα με το έχει υποχρέωση η Ομοσπονδία έχοντα συνεχεί επαφέ με τα σωματεία, με του ομίλου όπω θέλει να έχει επαφή για να γίνει το recruitment. Ναι. Γι' αυτό λέω. Μην, Να μην, να μας διαφεύγει ότι δεν είναι εύκολο να έχουμε ξανά πάγδα τόσο εύκολα. Ε, κοιτάξε, μια φορά ο, νο... ο αδερφός μου, ο άνθρωπος που τον γνωρίζεις, που έτυχε να βρεθούμε στην Ακαδημία, ήταν τότε ο Πίτερ Λούγκραντ, ο, ο του Μαρκού. Ναι. Και Και ρωτήσαν το, νομίζω ότι μπορούμε να, ξανα, να βρεθεί κάποιο Κύπριο ε, με ναι, ένα μικρό νησί όπω την Κύπρο ξανά όπως τον Μάρκο. Η απάντηση ήταν κοφτή, not in my lifetime. Right. <laughs> 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 ναι, Απλώ εγώ εγώ εγώ, 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 είμαι άλλη σχολή. <laughs> εγώ, εγώ είμαι άλλη σχολή ότι μπορώ να βρω έναν. Ε, δηλαδή να, να πούμε κάτι ο Νικόλαος Αντωνίου ο οποίος πήγε στην Ολυμπιάδα μαζί με την αδερφή του την Κάλια Αντωνίου έναν μεγάλον ταλέντο και πάει με επιτροφία στο Μπέρκλει της Αμερικής μέσω της κολύμπησης τον έχασε το, το, το μπάσκετ καθώς φερά διότι έπαιζε σε μικρές εθνικές και διότι επίστηκε ότι και ο ίδιο και γενικά το περιβάλλον του καλύτερα, ότι θα είχε ε, καλύτερη προοπτική ανάπτυξη στο άθλημα τη ε, κολύμβηση. Γι' αυτό που λέω ότι εάν γίνεται το σωστό, μπορούμε να κάνουμε οργανωμένα. οργανωμένα, ένα... και... υπάρχει ομοσπονδία Νίκο. Ναι, έχει, αυτό Έχει υποχρεώσει, έχει το σχέδιο ανάπτυξη ταλέντων. Έχει, έχει πολλού σχεδιασμού για αυτό το πράγμα. Κατά συνέπεια, πρέπει να είναι σε στενή επαφή με τα σωματεία και. Εάν ε, τυχόν και υπάρχουν, έχουμε υπάρχουν την τύχη να έχουμε... Υπάρχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι που μέσα στο άθλημα είναι στην Ομοσπονδία. Ναι βέβαια. Νομίζω το Εγώ δηλαδή είχα δηλαδή τον, δηλαδή. Τον, τον, Γιάννο τον ναι, ναι, τον δηλαδή ο, ο, ναι. Κάτι μας είχε ήταν ο Πέτρος μου σύμβουλος, και ήταν και γι Ομοσπονδιακός προπονητής. Και είχε επαφή στη συνέχεια. Ο Γιάννος προσπαθούσε στη συνέχεια. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Κέντρο έγινε ένα σχεδιασμό κάθε ένα προπονητή να έχει μια κατηγορία αθλητών ταινιστών. <σχιλώσεις> Τι σημαίνει αυτό. <σχιλώσεις> λοιπόν, Γιατί <σχιλώσεις> ο Α, α μην στου... να μην λέμε ονόματα, ο Α, α να έχει του κάτω των 12, ο Β του κάτω των 14, ο άλλ, ο άλλο να έχει κάτω 16-18. Άντρες, γυναίκες. Μας ανάφερε ο Πέτρος ότι είναι 6 στο σύνολο κάτι έτσι. Ε, για μένα δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Δεν... εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη διαδικασία. Εγώ <Πεν> θέλω έναν ομοσπονδιακό προπονητή να έχει και δυο μαζί του εκεί και να είναι εντατική προπόνηση καθημερινά. Με βάση ένα συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξη. Ο καθένα, άμα πάει εκεί, α, έχω του κάτω το 12, άλλοι του στο γήπεδο και τα λοιπά. Για μένα δεν είναι τίποτα. Ε, ε, το κάνει στο κλαπ του. Να, να πω και κάτι άλλο, ότι σε άλλα αθλήματα α, που που βλέπουμε όταν είναι ομοσπονδιακή. Ε, 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 σε ηλικιακέ κατηγορίε για να μην μπαίνουμε στον τη διαδικασία, δηλαδή είμαστε ένα μικρό τόπο. Για να μην κακοφανίσουμε την τάδια Ακαδημία, να πάρουμε και ένα παιδί που την τάδια Ακαδημία. Να πάρουμε και την τάδε ακαδημία, ακαδημία και στο τέλο δεν είναι αναπτύξει που γίνεται. <laughs> 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 είναι <laughs> η <πηλαδιακή laughs> σχέση που, <laughs> που έχουμε με με τον ναι, έχουμε αναγκάσει επιστήμη στην Κύπρο την πραγματική σχέση και δεν είναι ανάπτυξη του αθλήματο. Το είπε εσύ, οι είναι το απόλυτο ομονία. να τη λεπτό στο ποδόσφαιρο. μπορεί να βλέπει μια, ομάδα U15 οι οποίοι ξεχωρίζουν 7 με διαφορά από τι 11 από τι υπόλοιπε ομάδε. Και παίρνει του 5 γιατί πρέπει να πάρει και από τι άλλε 5 αν είναι μεγάλη ομάδα. Αν είναι μεταξύ από την ομονία, να χάσουμε και το ισοζύγιο μετά και μπορεί να έχω πρόβλημα με τη δουλειά μου. Έτσι δεν γίνεται το πράγμα. sorry, αλλά δεν γίνεται το πράγμα. αυτά γίνονται στην Κύπρο. This is Cyprus. Καλά που σημαίνει ο Πατρίκ, ξέρε, που ήθελε το διαδίδιο. Απόγευσες προηγουμένως, ε, που, που, αναφέρει ο Λουίς για Future challenges. Ε, θα, μπορούσε, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να δούμε στην Κύπρο για έναν τουρνουά το 250 βαθμό. Χρειάζεται μεγάλη... 250. 250. Ναι. Χρειάζεται... It's ATP. Ναι, ξέρω ότι χρειάζεται ATP. Αλλά επειδή ακούστηκα πριν πολλά χρόνια ότι αν μπορούσαμε να μπούμε ε, Αν έμενα θα το έκαμε, ναι. Αν, αν μπορούσε, ναι, ναι πόσους, έναν τουρνουά τέτοιων πόσων μαζί με ένα prize money και τα λοιπά, πόσων να μας κοστίσει σαν Κύπρος. Περίπου που χιλιάδες. Μόνο? Δεν είναι τεράστια τα ποσά. Διότι τα prize money είναι 25.000. Ναι, 25.000, αλλά έχουν και τέτοια κάποια pierna money. Αν ε, 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 θέλει ε, να δώσει και under the table ε, για να έρθει ένα καλό παίκτη. Για να το προωθήσω στην αρχή, ε. πρώτα θα το προωθήσω. Πάντω να βγάλει έτσι τώρα που το ε, συζητούσαμε πριν. Δεν είναι εμείς. μεγάλο ποσό για να βρει χορηγού για να το κάνει. Κοίταξε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν οργάνωση. Έχω μελετήσει το θέμα των χορηγών και από ό,τι με πληροφορούν πάνω στην Ομοσπονδία, ο ένα πίσω από τον άλλο φεύγει. Χάσαμε. Λόγω τη πανδημία, φαντό. Χορηγού σε χάσαμε. οκ. Okay. Εγώ είχα τον Αλέξη Φωτιάδη, την Χάσπερ, από το 2000. Και ξεκινήσαμε με καλά ποσά. 20.000 την τότε εποχή για μένα ήταν ένα τεράστιο ποσό. Όπως... Και ο Αλέξη Φωτιάδης, ο οποίος είναι και σπουδαίος τενίστας και τα παιδιά του όλα πεζού, συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ενώ ο Παπ, η Τράπεζα Κύπρου, η ΣΥΤΑ που είχα εγώ, τούτοι όλοι έχουν φύγει. Έμεινε ο Παπ με ένα μειωμένο ποσό από Κατά συνέπεια, εάν δεν κατορθώνω εγώ να βρω για την επιβίωση της Ομοσπονδίας και των παιχτών μου ενάρτη ο άλλο να μου δώσει 100.000 για τούτο. Έκαμα τότε ο Μακαρίτης ο Οικονομίδης του Μερσεντές έκαμε μου το Challenger των 25.000. Εκείνα ε, μετά είχαμε και τα διάφορα futures, futures. των 15.000. Αν δεν σκεφτούν γραφικά του, νοά, ότι οι εγκαστάσεις του Field Club Εντάξει, σίγουρα να, να μια βελτίωση στο κεντρικό κόρτ για τέτοια διοργάνωση. Αλλά σκεφτώ να κάνει έναν τουρνουά μέσα στα τείχη, α πούμε. Ενώ ενα πολύ ωραίο τηλεοπτικά. Ναι, mm. ότι όταν αγώνες μικρών Κάμαμε το εκεί το 89. Και που στου χώρου στο και είστε πλέον. ο πρίγκιπα, ο Αλβέρτο του Μανακό, μαζί μου και κάναμε ένα από εδώ μέσα. Έχω φωτογραφίε πολλέ. Να, να κάνω μια ο άλλη. Είναι ο Σύρο φύγε για τον πρίγκιπα, δεν την βασίλισσα. <laughs> είστε να μιλά μαζί <laughs> μα. Είχε 35 χρόνια. <laughs> είναι καλό <νεκαλώσαμε. laughs> ε, Να κάνω μια άλλη δύσκολη ερώτηση. Καλό. Διότι ε, πρέπει να, να, να λέμε τα καλά, αλλά πρέπει να, να μην έχουμε αδυναμίε. Πρέπει να τα λέμε, να τα εξωτερικεύουμε και κάνει, να γίνουμε σωστοί. Για, για να διορθωνούμαστε. Για να διορθωνούμαστε, για είμαστε καλύτεροι. Εντάξει. Ε, βλέπουμε. Ε, το, το Μάρκο έχει σταματήσει από το 2019 και δεν το βλέπουμε κάπου. Ε, και διόρθωμαστε, αν ε, πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή τον το, το, Κοντίδη ένα αύριο να σταματήσει, τον Ιωάννο, τον Στίβο, τούτα τα παιδιά αν πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε για το άθλημα και γενικά για τον αθλησμό γενικότερα. Ο Μάρκο είχε δύο προτάσει από τον ΚΟΑ. Είτε να πιάσει ένα μεγάλο ποσό, είτε. Τι είναι επαγγελματική αποκατάσταση, εγώ μιλώ. Ναι, είτε να πιάσει ένα μεγάλο ποσό, είναι φάπαξ, ναι. ή κάθε μήνα. Ναι, ναι, ναι. Τούτο είναι το ένα. Το άλλο θέμα εγώ που ανέμενα από τον Μάρκο ας πούμε είναι όταν άρχισε συνομιλίες με τον όμιλο να του για να αναλάβει εκεί τον, τον όμιλο και να είναι ένα χέτ yeah, ας πούμε coach εκεί πήγαμε για κατάληξη από ό,τι μου λέει ο, 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 πρόεδρος του ομίλου και τα λοιπά και προέγυψαν κάποια προβλήματα Αναγκάστηκε ο Μάρκο να αποσυρθεί από, τη, από τις συζητήσει που είχαν. Ενώ για μένα μπορούσε να ξεκινήσει ω βάση για, μέ, για τον Μάρκο να υπάρχει, να είναι σε επαφή και σιγά σιγά έκαμε και ένα γήπεδο στο σπίτι ο Μάρκο. Δεν ξέρω. Ο, ο Μάρκο ξέρω προσωπικά ότι θέλει, ο ίδι, θέλει να αναπτύξει αθλητέ και πριν να σταματήσει την καριέρα του. Μια, μια από τις επιθυμίες του και ενδιαφέρει τον να, να αναπτύξει ταλέντα. ταλέντα. Ε, Απλώ και η Ομοσπονδία πρέπει να τον βλέπουμε κάπου να, 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 να δίνει τα φώτα του για το άθλημα. Τέλει. Εγώ για μένα Νίκο ο Μάρκο έπρεπε να ήταν στην Ομοσπονδία. Τεχνικό σύμβολο για μένα είναι, είναι λίγο. Να είναι δίπλα από την Ομοσπονδία, να την καθοδηγεί. Και ταυτόχρονα να έχει τον ανθόν 4 4-5 παιδιά, είτε κομπίστε. Να γίνει ένα πλάνο, ένα πλάνο ναι, για να τα προπονεί αυτά τα παιδιά με απότερο στόχο να γίνουν μεγάλοι ταινίστες Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί ο Μάρκος τώρα. Έχει το παρασκήνι να κάνει commentating, να κάνει το Louis στο Fox Asia και στο directories, ξέρω εγώ. τι θα το ήθελε ο Μάρκος. Εγώ τον Μάρκο μεγάλωσα τον. Εγώ τον αγαπώ, τον Μάρκον τον αγαπώ πολύ. Του έστειλα για την επιστολή μου το 17 και του είπα ότι η απόφαση μου είναι να μην συνεχίσω στην Ομοσπονδία και θα δώσω τη σκητάλη. Και απάντησε μου ότι θα ήταν καλό να συνεργαστούμε για το καλό του αθλήματο. Γραπτό, έχω την επιστολή του, την οποία μου απάντησε. Ε, έκτοτε ο Μάρκο επήγε αμέσω με την αμόχωστον. Εσύ ζητήσαν αρκετό καιρό, δεν εκατέληξαν και λυπούμε πολύ δηλαδή. Κάποιε λεπτομέρειε μου είπαν Λυπούμε πολύ που δεν εκατέληξαν. Ο Μάρκο αυτή τη στιγμή, λε και εσύ από το 19. Έχει πόσα, δυο-τρία χρόνια. Έχουμε έναν κεφάλαιο εκεί αναξιοποιητό και εγώ είμαι, ήμουν και είμαι στη διάθεση του Μάρκου. Μάρκον... Ε, ε, Τούτο το πράγμα ε, βλέπουμε το ίδιο σε άλλα αθλήματα. Γιατί... Μιλάς δηλαδή για την Κύπρο. Ναι, ναι. ναι. Γιατί Αναφέρθηκε και... ο κύριο Φίλιο για τα επαγγελματικά κριτήρια. Και βλέπουμε ένα αρκετό αθλητέ οι οποίοι μπήκαν στα επαγγελματικά κριτήρια και δεν, δεν υπηρετούν το άθλημα μέσα. Ε, ε, νομίζω ανεξαρτητικό. Ε, νομίζω, νομίζω πήραν το εφάπαξ από ότι... Επήραν το εφάπαξ, ναι. Yeah. ναι. ήταν και δημοσιά. Είχε πάρει το εφάπαξ. Απλώ δεν είναι τούτο που βλέπω ότι ακόμα και εκείνοι οι οποίοι είναι στα επαγγελματικά κριτήρια. Είναι ε, η λεγόμενη επαγγελματική επαγγελματική αποκατάσταση. <σταστά> να μην του <σταστά> αξιοποιούμε. <σταστά> ναι, ναι, το οποίο να μην του αξιοποιούμε και να είναι, ξέρω εγώ. Ε, ο... ο Σταύρος ο Μιχαλίδη ήταν για αρκετά χρόνια στο marketing τη Ολυμπιακή Επιτροπή. Ε, Τι φτιάξαν. Δεν ήταν μέσα στο άθλημα. Ε, η... η Μαρία Παπαδοπούλου και ο Ζησιμίδη μέχρι να βρεθεί το γραφείο του ο... Δημάρχο. νέο γραφείο του Δημάρχου ε, ήταν στο. Ε, πουθενά βασικά. Ε, <laughs> το ήταν ένα μισθό όμω. Ναι, ε, 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 οπότε φαντάστο να έρθει να να τερμαίσει την καριέρα του ο Κοντίδη ε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπηρετήσει το άθλημα ε, τη Ιστοπλογία, να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Του... Ναι, το βέβαια, να βοηθήσει. Να... Έχουν τόσε εμπειρίε, έχουν δει τόσα πράγματα που είναι δεν ήταν κανένα του. Πρέπει να αμάθουμε και τι επιθυμεί ο Μάρκο. Εγώ ε, ε, ανέμενα, α πούμε, να επέμβω σε κάποιο στάδιο να βοηθήσω τι θέλει ο Μάρκο. Δεν το είχα το πράγμα. Εντάξει, ε, το... ε, Ακόμα ε, ένα ερώτημα. Θα ήθελα πολύ να βοηθήσω. Πρέπει να τον. Εκάμε. Δεν μπορεί. Μόλι σε δερμάτισε, είχα κάνει ένα εκπομπή μαζί του, την καριέρα του, στο κανάλι. Έκαμε σε εδώ. Όχι, εδώ στη Λεμεσό. Νομίζω επειδή έχουμε αρκετά ερωτήματα, και εγώ και ο Λούι γενικά. Πρέπει να ξανάρθει να... και για τον το θέμα, αλλά άλλα θέματα. Να μα πει τι σκέφτεται, πώ βλέπει, πώ μπορεί, να βοηθήσει παιδιά, πού μπορεί να δουλέψει. Γιατί είπαμε ότι μετά που εναβάγησαν οι συνομιλίε με τον Αμόχωστο, θα πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο να διδάσκει εκεί και μετά έκαμε γύπη εδώ σπίτι του. Το, το σπίτι του υπήρχε το γύπη. Έκαμε το Λούκα, όχι, έκαμε μια ώρα επιστροφή. Άλλη στο... επιστροφή. Λέξη πέι. Ναι, ναι έκαμε... υπήρχε, υπήρχε, Ναι, αλλά τελευταίο έκαμε. Άλλαξε το, το. Εντάξει, είναι καλά να ξεκαθαρίσουν, εγώ θα ήθελα να... Και είναι και η Ζάχη, δεν ξέρω τι μας το είπε ο Ιωάννης, εντάξει, προερχόμενη από μια μητέρα που ήταν νούμερο 17 στον κόσμο, και Μάρκο, νομίζω να ξεφύγει του τέννις. Όχι, καλή εγώ περιμένω τα παιδιά του αύριο να γίνουν πρωταθλητές. Να γίνουν. Σίγουρο. Ναι, εντάξει, αναμείνουμε. Κάποιον που τα παιδιά θα γίνουν. Αναμείνουμε. Και είναι κάτω ήταν. Όχι, 7 η και 13 ή 17. Νομίζω 17 που είχε φτάσει 18. στο. Ήταν, θυμούμε, ήταν καλές σχέσεις. Ναι, ήταν καλή. Ναι, ήταν ήταν καλή Αλλά μετά διακόψαμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και λυπούμε, διότι αγαπώ πολύ τον Μάρκο. Και επερίμενα ότι ό,τι ήθελε μπορούσα να το κάνω. Εντάξει, να το δουν και. Να το δει. Ε, σίγουρα να το δει, να το και γενικά οι άνθρωποι του αθλήματο ε, να δούμε πώ πρέπει, ε, πρέπει να αξιοποιηθεί, γιατί οι άνθρωποι πρέπει να αξιοποιηθούν. Οπωσδήποτε. Και το πρόσφατα τον τον Ιωάννου, γιατί σταμάτησε ο Κυριακό πρόσφατα. Αναμένω ότι και ο Ιωάννου στο στίβο το σωματότυπο του είναι πραγματικά αθλητή ύψου. Ναι, δηλαδή είναι σαν να γεννήθηκε για εκείνο το πράγμα. Βρέθηκε να. Για... Χάμε... ο Μάρκο γεννήθηκε ο Τέντ. Ε, εντάξει, σίγουρα γεννήθηκε. Χάμε ναι, βγάλει ναι, τον ναι. κύριο Αγώνα, με προβάει του στην Εκπομίντζα, είπε κάποιε ωραίε ιστορίε που τον, όταν τον εξεκίνησε να προπονεί. Να μα πει ο Μάρκο τι σκέψει του, διότι εγώ προσπαθώ. Ξέρει ο... το Σταύρο τον Ιωάννη, τον Ντικηγόρ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Με το Σταύρο συζητούμε αυτά τα θέματα συχνά και με τον Ροδίωνα, τον πρόεδρο του Σωματίου και με άλλους. Και ο Γιώργος ο Κούντας και ο Φρίξος ο, ο του Sporting Club. Θα ήθελα να μάθω την επιθυμία του Μάρκου, διότι είχαμε σκαμπανεβάσματα. Καταλαβαίνω, δεν μου να ότι χάσαμε κάπως την επικοινωνία. <laughs> <laughs> ναι, <laughs> εγώ δεν έχω, έχω <laughs> <και> την επικοινωνία. Χάσαμε <laughs> κάτι στην είναι... επικοινωνία. Έπανα προχτές ναι, την φωτογραφία που πήγαμε στην Αίγυπτο και νικήσαμε. Ναι, <laughs> το έχω δει στο facebook. Το είδες. Ναι, ναι. Και μου είπε κάποιος ότι είδε την ο Μάρκος και αμέσως την ξανάβαλε ώστε να την έβαλε εκείνος αλλά

να τονίσω ότι πολύ θα ήθελα να δω το μπορεί να έρθω και γεστίλια Λεμεσόν ακόμα να πιούμε έναν καφέ με τον Μάρκο ή έναν λάντς για να μου πει ακριβώ πώ βλέπει την κατάσταση. Να, να, Εγώ ναι, μπορώ ναι. να... μπορώ να επέμβω. Να προσπαθήσουμε να διαμεσολαβήσουμε για να. Για να, για να, να το χάσμα. <laughs>

ήταν τόσο καλός ως ο Φε, ήταν τόσο... Είδες κάτι καλύτερο, τι είναι το καλύτερο που είδες σε παίχτη, σε αθλητή, σε αγώνα. Για μένα ο Φέτερ ήταν ο καλύτερος. Ο αριστοκράτης του αθλήματος. είχε μια έτσι βασιλική... Αν ήσουν Αλλά έμεινα κατάπληκτος μετά από το 2-0 στο Australian Open. Φέτος με τον Ναδάλ. Να τα παρτίσει ο Μετ και να χάσει Grand Slams έχει μια εξήγηση ο Λουίς Παστούτο. Ο Μετβέδερ δεν είναι τόσο δυνατός μένταλη όσο δείχνει τα στάξι. Ναι, συμφωνώ. Την ίδια ήταν έπαθε και στο Αγκαβούλκο. Στο US Open και στο Αγκαβούλκο και στο US Open. Αν ήσουν μέσα στους συμβούλους του Τζόκοβιτς ή αν ήσουν μέρος της Ομοσπονδίας της Σερβίας και μια τι θα τον συμβούλευε σε αυτήν την ιστορία που εξελίσσεται με το εμβόλιο, με το. Τον συμβούλευε πιστεύεις... να εμβολιαστεί, ασυζητηθεί. Δηλαδή, να ναι. Και αν εάν επιμένει και επιμένει ακόμα. Επιμένει, βγαίνει ανοιχτά και ξαναείπε. Δεν έπρεπε να πάει στο Australian Open ναι. και να γίνει αυτόν τον Αρζίλη, να τον βάλουν σε ένα ξενοδοχείο έναν Τζόκοβιτ μαζί με του Μερκοσούρ. Μαζί όμω επιμένει ότι ακολούθησε το πρωτόκολλο που του έστειλαν το ATP. Ναι, λέει ότι Έτσι, ό,τι μου είπαν. Κοίταξε, εμπολάφτε οι Αυστραλοί. Το ξέρω, αλλά λέει ότι πήραμε το email, η ομάδα μου έκανε όλε τι προεργασίε. Δεν ξέρουμε, εντάξει. Για είναι... μένα έπαθε κάφανο. Ο Τζοκόβιτ oh, no. έπρεπε να μην. Το email του την τη στιγμή χάλασε. Απόδειξη δε. παίζει, στο Ντουμπάι. Τι χάνει που βέσαι. Μέσελη. Ναι, διότι λέει αν λοιπόν, δεν βρει ρυθμό. Δεν είχε much fitness. Ναι. Ναι, ακριβώ, δεν πρέπει να βρει το ρυθμό. Γιατί τούτη γι' αυτό σου λέω. Ένα γιόγο βυσέλιο είναι να βρει το ρυθμό. Ναι, ναι, Νούμερο ένα για. Δεν ξέρω πώ θα Δεν διαφωνώ. Αλλά και ψυχολογικά όλα τούτα τα πράγματα. Βγαίνει στο BBC, κάνει δηλώσει. Έγινε τούτο που λέει. όταν το βλέπουμε σε εξοχείο κλεισμένο στην Αυστραλία. μετά... Δεν δικαιολογείται. Αναστατώνω τον οποιοδήποτε. Όταν είπες ότι πάει και αγκαλιάζει δέντρα και πιστεύεις στα δέντρα και τα λοιπά, έγινε το πρόβλημα. Ένας γιος. Έγινε το πρόβλημα. Τώρα είναι νούμερο δύο. Το ξέρω. να ξαναπάει νούμερο ένα. Δεν Είναι με το πέντε. τώρα, αλλά να ξαναπάει λόγω του Αντουρνουά. Και με τούτο να πούμε και δύο λόγια για το Ναύρο να πούμε ότι είναι ένα στην WTA, στη Μοντερέη τριάντα όλα έξι πέντε ή πέντε έξι καλύτερα σε σερβίρεν η Λέιλα Ανή Φερνάντες έπαιζε προβολέας την ώρα του πόντου επί break point επί break point όπως το δασάκι εννοείς έσβησε ενώ έπαιζε έσβησε έπαιζε για τον εθνικό την μέρα ακριβώς την νύχτα επί εν η διαιτητής ήθελε να ο ήθελε να συνεχίσει του την tournament director, την DD30, το ότι υπάρχει πρόβλημα στο φωτισμό και θα πρέπει να περιμένουμε 10 λεπτά. οποίο πρέπει να το κάνουμε, το οποίο πρέπει να το match point. οποίο πρέπει το κάνουμε, break και τον 19 χρονών. Μιλούμε ε, για ε, mental strength. Ε, μετά από 10 λεπτά να παίξει match point. Σίγουρα, ε, ε, <στα> ναι. ναι. Ε, κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι 19 χρονών, όπω είπε Λουί. Είναι, US ε, ναι. είναι η φιναλίστου του USO. Η η κοπέλα που λέει είναι η φιναλίστου, η Γκαφ. Ούτε οι τρει είναι 19 χρονών. Ε. Ε, <στα> ναι. Έχουμε μέσα στου top 10, αν πιάσουμε του άντρε. Μόνο ο Τζόκοβιτ είναι 34 και 35 ο Νατάν. Οι άλλοι ούλοι είναι μεταξύ 25. 20 και 26. Mm. Ο Αλεασίμ ο Καναδός είναι 21. Φοβερό προσπέκτη. Αλλά κίνος με τι πώς έπαιξε τον ο Στεφάνο. Πώς τον έπαιξε με τον ο Στεφάνο. Τι ο Στέφανος και ο, ο Μετβέτ. Σαν να ήταν αέρας. Απίστευτος. Ε? Για ο Στεφάνο κύριε φίλιο εσύ τι έχεις να πεις. Κοίταξε για μένα ο Στεφάνος είναι ένα <tansen> μεγάλος ταινίστα, πολύ μεγάλος, Αλλά παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα. Mm. Δηλαδή δεν δέχομαι το Στέφανο να, να παραδίδει τα όπλα με αντιπάλους. Που mm. <tansom> τον είδα επανειλημμένα μου το κάνει το πράγμα. Όταν πιάνει έναν Αιστούρου, <tansom> τότε νίκησε του όλου πριν πιο χρόνια. Πόσα, mm. τρία χρόνια. Έχεις τη θέλει ακόμα ίσω λίγο το service του. Έχει sliced backhand του. Δεν μπορώ να πω ότι να συμφωνήσω με τη δήλωσή σου. Να το πιάσουμε κύριε Φύγκιο. Είναι wishful thinking το όνομά σου. Ευσεβείς πόθος του. Κι εγώ έχω αυτόν τον πόθο. Κύριε Φύγκιο, θα ξαναδώ την κάμερα ως θέμα ότι συμβάσα πάλι τον Ρολάνγκα. Έκανες το αλλά... Πολλοί θα ήθελα και εγώ να το δω Αλλά ήταν πριν αλλάξουν τα πρωτοκόλλα για το Covid θα είναι παρόν και Τώρα ο Τζόκοβιτ θα πάει. Αλλάξε το πρωτόκολλο οι Γάλλοι. Ανοίξαν τα σύνορα. τα σύνορα. Δηλαδή να είναι εμβολιασμένο. να κάνει. ένα τεστ. τεστ, Ε. Και η Αγγλία είναι να πάει από ε, τώρα, ναι, η ε, 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 Αγγλία είναι είναι ανοίξα. Κοίταξε, υπάρχει χαλάρωση, θα είμαι, θα είμαι η Αγγλία είναι χαλάρωση στην Αγγλία. Ενοίλια. Ναι, ναι, θα είμαι εντό των ημερών στην Αγγλία. Αλλά τα... <Τυσ lessons> <Άλλα>, για να <oshi> ανακεφαλαιώσουμε το faster. ATP και το WTA, στο ATP έχουμε μόνο δύο ηλικιωμένους σε κοντέσιο. Οι άλλοι όλοι είναι νεολαία και είναι anybody's game. Ο Χάκας, ο Πολωνός, έπιασε μπέρση Masters. στο Μαϊάμι. Ο νόρι, έπιασε είμαι ο νόρι, επειδή ο Άγγλος ο έπιασε το ο νόρι, κατά συνέπεια βλέπουμε συνέχεια όλους αυτούς τους top 10 να παίζουν όχι <οί> να πιάσει ο ένας, όχι να πιάσει ο Βέρεφ. <οί οί δεύχο> ο Σίνερ, ο Σίνερ είναι... Και εκείνος, αλλά πιστεύεις, ακόμα δεν είναι σφίξη. Πιστεύεις ότι είναι να ξαναδούμε έτσι... Big 3, Big 4 κυριαρχία, <οί> όπως είδαμε με... Ε, τούτοι όλοι ναι, θα ξαναδείς βέβαια. Είμαι βέβαιος για τούτο.

Εφού άρχισε ο Νατάλ τρία ητήτως. Έξι μήνες ήταν εκτός. Έξι μήνες ήταν εκτός. Ο Τούρτζε ξαφνικά κερδίζει τα πάντα. Απίστευτος. Τι λες, να αντέξουν τα γόνατα του, να αντέξουν τα... να πάει στο Λαγκαρός που το χώμα του. Είναι Να διεκδικεί Ε, και που τις κοπέλες που λες... μια δήλωση, κύριε Φιγιο, πριν δύο κοπέλες, η Σερίνα

Εφ εφ το εφ μεγάλο σφάλμα ναι, 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 του Σβέρφη. είναι ναι, ναι, το ναι, μεγάλο ναι, λάθο ναι. του βέβαια. Ναι. Σχολιάσαμε τον Ιμπέρα Δεν δικαιολογείται το τόπο. Δεν τη ρακέτα τον Για και να και σα, Για την WTA. για την WTA. ήθελα να πω ότι και εδώ βλέπουμε

Συγχαρητήρια για αυτά που κάνετε. Μακάρι να είχαμε κι ε, άλλους ε, σαν εσένα, ε, Νίκο και Λούι, ε, που αγαπάτε ενώ, το άθλημα. Ναι, αγαπούμε το άθλημα. Θεωρήσαμε ότι ε, δεν είναι κάτι που γίνεται στην Κύπρο, ακόμα και στο διαδίκτυο. Ε, μια Εχπομπή, εκπομπή σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Έτσι. Παρόλο που αρχί, το αρχίσαμε εβδομαδιαία και πάει αρκετά καλά. Βλέπουμε σε τον κόσμο ακόμα τώρα αρχίσαμε να το αγκαλιάζει. Είμαι σίγουρος ότι όταν το γνωρίζουν κι θα, το... θα το... Θα το... εκτιμήσουμε ε, ε, και θα το αγκαλιάσουμε. θα τη βάση Μάλιστα Είναι ωραίο γιατί μαθαίνει και ο κόσμος τα εβδομαδιά ναι, μπορούμε ναι, ναι, να τα μεταφέρουμε Κάνουμε μια ανάλυση Κάνουμε <laughs> πρόβλεψη, κύριε Φύγιο, Wishful thinking Όχι <laughs> 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 και εγώ εύχομαι <laughs> Αλλά πρέπει να Ότι η Ελλάδα Ξεπετάχτηκε. Εννοείται. Εννοείται. σημαίνει να έχει τον Στέφανο να παίζει στην Πετρούπολη και την να παίζει στο. Ναι, τούτο είναι να πείστε. Τόχα. και οι δύο. Μια Ελλάδα. Που εμεί ενικούσαμε του συνέχεια στο Τέιβι. Πριν. Στην Τουρκία, την Ελλάδα, όλου αυτού του ενικούσαμε. Την Βουλγαρία, 36 στον

θα το να αντιμετωπίσω στο κήπεδ. Θα σε καλέσω να πρέπει. Να πάω παιδί. να πέω όποτε θέλει να βγει να πάω να παίξω. Άλιστα. Φιλικό όμως. λοιπόν, ευχαριστώ πολύ ε, για την φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Και... Εύχομαι κάθε πρόοδο στο HPO. Είναι και ο στο τέλο. Και είναι... και ο, ναι, είναι και ο. Γιατί το ο είναι πολύ χορμόνιο για αυτό που. Είναι, είναι ο φωτογραφικό κύκλο. Α, uh, uh, έτσι. ναι, ρωτούν κάποιοι, αλλά φωτογραφικό κύκλο. Γι' αυτό είναι ο ε Εγώ, Εγώ ευχαριστήσω. κάθε καλό. Ευχαριστήσουμε και εσά που μας παρακολουθείτε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Κάμε του κάτω.